Καλημέρα, καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Τι κάνετε? Κάνουμε υπομονή και είμαστε γεμάτοι αγωνία και προβληματισμό για το πώς άνοιξαν τα σχολεία, τα δημοτικά σχολεία. Γιατί δυστυχώς βλέπουμε να ανοίγουν με τον ίδιο τρόπο που έκλεισαν και αυτό φαίνεται να μην διασφαλίζει ότι θα μείνουν και πάλι ανοιχτά, γιατί το ζητούμενο από εμάς είναι να είναι ανοιχτά τα σχολεία. Θέλουμε τα σχολεία, οι μαθητές να επιστρέψουν στο φυσικό τους περιβάλλον με ασφάλεια, με υγεία για αυτούς και για τους, και για τον περίγυρό τους, για τους γονείς τους, για τους παππούδες τους. Γιατί άκουγα και, και την κουβέντα που είχατε πριν με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου από τη Λάρισα, τον παιδίατρο, που πραγματικά οι απορίες τελικά δεν είναι μόνο δικές μας, είναι μάλλον γενικά όλου του κόσμου για το με τι μέτρα άνοιξαν σήμερα τα σχολεία, χθες δηλαδή τα σχολεία. Με τι μέτρα ή με τι κριτήρια, κύριε Κοκκόνα, άνοιξαν τα δημοτικά σχολεία? Και με τα κριτήρια, σωστό είναι και αυτό. Γιατί πραγματικά όταν βλέπουμε, και ήμουνα τώρα λίγο πριν σε ένα σχολείο, να προσπαθεί ο διευθυντής να εξηγήσει στους γονείς απ' έξω ότι τα παράθυρα θα είναι ανοιχτά αναγκαστικά γιατί έχουμε 30 παιδιά μέσα στην τάξη και δεν γίνεται αλλιώς. Και από την άλλη πλευρά οι γονείς να αναρωτιούνται, θα αρρωστήσουν τα παιδιά μας, έρχονται με βήχα, τι θα κάνουμε. Σας λέω, έχουμε να αντιμετωπίσουμε και άλλα πράγματα. Και ταυτόχρονα το Υπουργείο αυτό που θα μπορούσε να κάνει, δηλαδή να αραιώσει στους μαθητές μέσα στην τάξη, δεν έχει γίνει καν, δεν υπάρχει καν σχεδιασμός. Να προσλάβει πλέον προσωπικό για την καθαριότητα. Μας έλεγε ο διευθυντής ότι έχω δύο καθαρίστριες, η μία χτύπησε, θα μου φέρουν μία από τη δευτεροβάθμια, αλλά αύριο που θα ανοίξει τη δευτεροβάθμια θα έχω μία και δεν θα μπορώ να κάνω τίποτα. Ναι. Καλά, αυτό... Δεν είναι καινούργια αυτά. Δεν είναι καινούργια. Αλλά να σας πω κάτι, για μένα το τελευταίο είναι αυτό. Δηλαδή όταν υπάρχουν οδηγίες ότι τα παιδιά πρέπει να πηγαίνουν με κουβέρτες στα σχολεία, όταν βλέπουμε ότι βρέχει και ότι υπάρχουν κτίρια, τα σχολικά κτίρια, τα οποία τα παράθυρα αν είναι ανοιχτά δεν είναι μόνο το κρύο που θα μπαίνει αλλά είναι και η βροχή. Δηλαδή πόσο προγραμματισμό θέλει να πούνε ότι σε αυτές τις δύο μήνες που ήταν κλειστά θα φτιάξουμε υπόστεγα να μπορούν τα παιδιά να προαυλίζονται. Ξέρετε ότι χθες και σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη, που είναι έτσι ο καιρός, τα παιδιά δεν έχουν βγει καν στην αυλή. Το γνωρίζω. Δηλαδή, γιατί αυτό θα φέρει άλλα αποτελέσματα από αυτά που έφερε το προηγούμενο διάστημα, που το ένα σχολείο μετά το άλλο έκλεινε, τα τμήματά του επιτύχαν κρούσματα? Κύριε Κοκκονά, και στις ανακοινώσεις της Παρασκευής δόθηκε μεγάλο βάρος στην ευθύνη που έχουν οι γονείς. Ναι. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Οι γονείς έχουν την ευθύνη. Είναι κάτι που το καλλιεργεί και το Υπουργείο από την πρώτη στιγμή. Την ατομική ευθύνη των γονιών για το πώς θα διαχειριστούν αυτή την κατάσταση. Αλλά δυστυχώς εμείς θα περιμέναμε από ένα οργανωμένο κράτος να έρθει και να δώσει λύσεις σε αυτό το ζήτημα. Σας προβληματίζουν οι ανεύθυνοι γονείς? Γιατί εγώ εχθές συνάντησα τέτοιους γονείς με κατεβασμένη τη μάσκα κάτω από το πηγούνι και πάνω στα κάγκελα ο ένας δίπλα από τον άλλον να αγκαλιάζονται, που συναντήθηκαν οι ίδιοι μετά από τόσες μέρες. Σας μιλώ ειλικρινά. Ναι, καταλαβαίνω, το άκουσα. Είναι αλήθεια. Ναι, συμβαίνει. Το έχουμε δει και εμείς. Και εμείς το βλέπουμε. Προφανώς δεν συμφωνούμε με όλη αυτή την κατάσταση και μας προβληματίζει. Και μας δημιουργεί και περισσότερο φόβο για το πώς θα κυλήσουν τα πράγματα. Αλλά για πέστε μου, αν ερχόταν εδώ το Υπουργείο και έπαιρνε μέτρα τέτοια ώστε να μην προβληματίζονται και οι άλλοι και οι υπόλοιποι γονείς. Δεν λέω τώρα για αυτούς που, εντάξει, ελπίζω να είναι και λίγες περιπτώσεις, να μην είναι και πολλές. Γιατί εγώ από ό,τι είδα τουλάχιστον στο σχολείο που πήγα, οι γονείς και τηρούσαν τα μέτρα και προσπαθούσαν όσο μπορούσαν να κρατάνε τις αποστάσεις με αντικειμενικά πάντα κριτήρια. Γιατί σε ένα σχολείο που έχει μία είσοδο και μπαίνουν 300 μαθητές δεν γίνεται. Και ανατέταρτο να πηγαίνουν οι γονείς δεν γίνεται να κρατάνε τις αποστάσεις. Πόσο μάλλον οι μαθητές μέσα. Το ζητούμενο το πραγματικό, και γι' αυτό δεν πρέπει κατά τη γνώμη μου ούτε να χαμηλώνουμε τον πήχη μας, είναι πραγματικά έστω και τώρα για να λειτουργήσουν τα σχολεία να υπάρξει ένας διαχωρισμός στους μαθητές. Δεν γίνεται να έχουμε 27 και 30 μαθητές σε μια τάξη. Σε υπόγεια. Δεν γίνεται. Να ξεκινάνε στα
στα υπόγεια να κάνουν μάθημα πάλι οι μαθητές. Εχθές δηλαδή... έμαθα ότι μία τάξη σε δημοτικό σχολείο του Ευόσμου έκανε μάθημα χωρίς στρανία στο γυμναστήριο, γιατί αν έχετε το Θεό σας, αποφάσισε ο Δήμος να βάψει την αίθουσα μια μέρα πριν ανοίξει τα σχολεία. Ήτανε 2 μήνες κλειστά. Δεν είναι μόνο μία, δυστυχώς έτσι να μην είναι παραπάνω οι αίθουσες και στον Δήμο Κορδελιού Ευόσμου αλλά και σε άλλους δήμους που όχι με αποφάσεις την Διεύθυνση Υγιεινής της Περιφέρειας δεν τηρούσαν τις προϋποθέσεις. Και τώρα μιλάμε εδώ για... Και το ανακάλυψαν τώρα εχθές, προχθές, που ήταν να ανοίξουν, 2 μήνες ήταν κλειστά, γιατί δεν τα φροντίσανε αυτές τις αίθουσες. Γιατί δεν υπάρχει σχεδιασμός, γιατί ανοίγουμε τα σχολεία ανακοινώνοντας μόνο ημερομηνίες, χωρίς να υπάρχει ο παραμικρός σχεδιασμός. Είναι πραγματικά εξοργιστικό για τους γονείς αυτό το πράγμα. Ήταν κλειστά 2 μήνες τα σχολεία. Θα μπορούσε να υπάρχει ένας σχεδιασμός πραγματικά τέτοιος που να βοηθήσει στο άνοιγμα, να γίνει με ομαλό τρόπο, να μπορέσουμε και εμείς οι γονείς να στείλουμε τα παιδιά με ασφάλεια στα σχολεία. Τέλος πάντων, να αρχίσει η κανονικότητα και σε αυτές τις συνθήκες. Ανταυτού τι βλέπουμε? Βλέπουμε σχολεία να ανοίγουν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που έκλεισαν. Ξέρετε τι θα γίνει, και δεν θέλω ούτε μάτις κακός να μην είμαι. Όπως έγινε και την άλλη φορά. Κρούσματα σε σχολεία, θα κλείνουν τμήματα, θα τρέχει ο κάθε γονιός να πληρώνει από την τσέπη του για να κάνει τεστ να δει ποια κατάσταση είναι το παιδί του. Και ο ίδιος. Και θα γίνεται αυτό το πράγμα και θα φτάσουμε πάλι στο ίδιο σημείο. Πόσο μάλλον τώρα, από ό,τι μας λένε και οι επιστήμονες, έρχεται και ένα άλλο επιπλέον κύμα. Πιο σκληρό, με μεγαλύτερη περιμεταδοτικότητα. Ναι, πείτε, μου λίγο, πείτε μου λίγο, θα κάνετε κινητοποίηση στις επόμενες μέρες, κύριε Κοκονά? Και με τι μέτρα, είδος? Με μέτρα, με αποστάσεις, θα πάμε στο Υπουργείο πραγματικά να ζητήσουμε και να ενημερώσουμε, γιατί δεν ξέρω, έχουμε και πραγματικά, αν βλέπουν την κατάσταση στα σχολεία, να ζητήσουμε πραγματικά έστω και τώρα να γίνουν προσλήψεις στην καθαριότητα. Ξέρετε, είπατε για την καθαριότητα λίγο πριν. Είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν τμήματα μαθητών που μετακινούνται από μια αίθουσα σε άλλη. Και αν πούμε αυτό που έλεγε και το Υπουργείο και οι επιστήμονες, ότι εντάξει, μένουν μέσα σε 20-25 και είναι εκεί μια υγειονομική φούσκα. Εδώ έχουμε τμήματα που μεταφέρονται. Θα πρέπει να απολυμμένονται τα θρανία, να απολυμμένονται οι αίθουσες. Γιατί μεταφέρονται? Γιατί μεταφέρονται? Γιατί δεν υπάρχουν αίθουσες σε σχολεία. Να σας θυμίσω ότι την άνοιξη, που άνοιξαν τα σχολεία, υπήρχαν τμήματα που έκαναν μάθημα στην αυλή. Οπότε όποιος έκανε γυμναστική πήγαινε στο άλλο τμήμα. Γιατί δεν έχουμε αίθουσες? Γιατί πιστεύω. Αυτό το αυτό τώρα τι γίνεται? Σχολεία. Τι γίνεται? Τώρα δεν γίνεται τίποτα. Τώρα μένουν οι μαθητές από μόνοι τους, καθαρίζουν με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών θρανία με αντισηπτικά για να μπορέσουν μια υποτυπώδης ασφάλεια να υπάρχει. Σας λέω ότι το άνοιγμα των δημοτικών δεν ήταν απλά μια ημερομηνία. Έπρεπε πραγματικά να υπάρχει σχεδιασμός. Γιατί αν δούμε τώρα και αν περιμένουμε τώρα και το άνοιγμα των γυμνασίων και των ηλικίων που εκεί δεν ξέρω πραγματικά πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Ή το άλλο, ότι ανοίγουμε τα σχολεία, στέλνουμε τα παιδιά στο δημοτικό και δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός να τους εξηγήσει λίγο και ένας κοινωνιολόγος, ένας ψυχολόγος, τι ήταν αυτό που τους έκλεισε 2 μήνες μέσα. Τα παιδιά μας είναι 2-2,5 μήνες στον υπολογιστή μπροστά και σας λέω είναι στα κάγκελα. Βγαίνουν και καλά κάνουν και θέλουν να τρέξουν στην αυλή να βρουν τους φίλους τους. Εδώ χρειάζεται και ένας σχεδιασμός και γι' αυτό από την κυβέρνηση. Όσο και αν ακούγεται υπερβολικό για τα σημερινά δεδομένα, πρέπει οι μαθητές μας δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση που έμειναν 2,5 μήνες κλεισμένοι μέσα. Στην καλύτερη ψυχική, λέτε. Ναι, καλά, αυτό, και σωματική, μην νομίζετε. Εκτιμάτε πως σύντομα θα ξανακλείσουνε? Το φοβάστε? Φοβάμαι πως ναι. Φοβάμαι με την έννοια, ότι βλέποντας ότι οι όροι με τους οποίους έκλεισαν την προηγούμενη φορά ήταν οι ίδιοι όροι με τους οποίους άνοιξαν τώρα. Ναι. Μάλιστα. Κύριε Κοκονά, θα πάτε δηλαδή, θα πάει η αντιπροσωπεία στην Αθήνα, στο Υπουργείο? Όχι, εμείς θα συναντηθούμε στο Υπουργείο εδώ, στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, με τον Υπουργό, με αντιπροσωπεία 4-5 άτομα, με μέτρα, γιατί μόνο εμείς είμαστε που κρατάμε και τα μέτρα και τους όρους για να μπορέσουμε να έχουμε ασφάλεια στα σχολεία, για να πραγματικά να ενημερώσουμε, να ζητήσουμε, να διεκδικήσουμε, έστω και τώρα να παρθούν αυτά τα μέτρα που ζητάμε.
Ναι. Και ταυτόχρονα υπάρχουν και τεστ. Δηλαδή, να ανοίξανε τα σχολεία και δεν έχουν γίνει τεστ στους εκπαιδευτικούς. Θα γίνουν το επόμενο διάστημα που μπαίνουν στην πλατφόρμα. Εμένα το ερώτημά μου βέβαια είναι τι θα γίνει αν σε ένα τμήμα, σε μία αίθουσα, εμφανιστεί ένα κρούσμα. Τι θα γίνει με το υπόλοιπο σχολείο, οι τουαλέτες είναι κοινόχρηστες. Κλείνει το κάθε τμήμα, λέει το Υπουργείο. Ναι, θα υποβάλλονται δωρεάν άμεσα όμως σε τεστ όλα τα παιδιά. Και μετά, είναι κάτι που διεκδικούμε. Δεν έχει ανακοινωθεί. Καταλάβατε, δεν είναι, αυτό είναι το ζήτημα. Και μπορεί κάθε τμήμα να έχει το δικό του δάσκαλο, αλλά υπάρχουν και δάσκαλοι που αλλάζουν μέσα στην ημέρα και μπορεί να περάσουν και από όλες τις τάξεις. Μια γυμνάστρια, μια καθηγήτρια αγγλικών, ένας εικαστικός, ένας μουσικός. Μάλιστα. Τα παιδιά έρχονται έτσι κι αλλιώς σε επαφή μεταξύ τους, τώρα μην γελιόμαστε. Ναι. Σε ένα σχολείο και περιτροπή διαλύματα να κάνουν κτλ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μάλιστα. Κύριε Κοκονά, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Καλημέρα. Και εγώ ευχαριστώ.